για εγγυημένη σύνταξη 360 ευρώ. Η εγγυημένη σύνταξη. Κοιτάξτε. Και θέλω να σας πω τι λένε οι πατεράδες στα παιδιά τους. Το έζησα εγώ πριν από λίγες μέρες, ακούγοντας έναν φίλο μου, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, που έλεγε στα δύο παιδιά του, που είναι νέοι στην εργασία, τους έλεγε μην υπολογίζετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Ξεκινήστε να δουλεύετε έχοντας στο μυαλό σας ότι πρέπει να καταφέρετε με την εργασία σας να γεράσετε με τις δικές σας δυνάμεις. Μην υπολογίζετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Ξέρετε πόσοι γονείς το λένε αυτό στα παιδιά τους πλέον. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει νέοι εργαζόμενοι να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά. Σύνταξη στο παρόν και στο μέλλον, και όταν λέω το μέλλον μιλάω για 2050-2060, θα πάρουν όλοι. Αυτό που έχει σημασία είναι να ορθολογικοποιηθούν οι όροι. Τι σύνταξη θα πάρουν? Θα σας πω, αυτή τη στιγμή... Γιατί εγώ ας πούμε άκουσα εδώ ανθρώπους οι οποίοι, είπε ο συμπολίτης μας πριν, δουλεύω 49 χρόνια και περιμένω τώρα να φτάσω τα 67 άλλα δύο χρόνια και μάλιστα περιμένω ανασφάλιστος για να την πάρω. Κοιτάξτε, εάν αυτό συμβαίνει, γιατί... Ξέρω πάρα πολλούς που πληρώνουν δύο ασφαλίσεις ταυτόχρονα. Γιατί κάνουν δύο δουλειές και τρεις. Σωστό. Αυτό θα συμβαίνει... πάρουν αυτοί πίσω αυτά που δώσανε? Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Θα σας πω. Εάν συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τους πόρους της κοινωνικής ασφάλισης όπως τα προηγούμενα 30 χρόνια, τότε θα συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί εάν δούμε σε μια έρευνα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, στα 4 τώρα, ευρώ... Η λέξη διαχειριζόμαστε ήταν πολύ ευγενική για πολύ τα προηγούμενα ακριβώς, 30 περισσότερο, χρόνια. Περισσότερη ακαδημαϊκή. Ναι, ακαδημαϊκή. Ακριβώς. Σε μια έρευνα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, γιατί θα δείτε... Γιατί άμα αρχίσω και θυμάμαι δομημένα ομόλογα κλπ. Δεν διαχειριζόμασταν, άλλα πράγματα κάναμε, αλλά τέλος πάντων. Θα σας πω το έβριμα και θα δικαιωθείτε. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, τα 4 ευρώ έσοδα που έχει το ασφαλιστικό σύστημα, το 1 ευρώ έρχεται από την αξιοποίηση των αποθεματικών. Στη χώρα τη δική μας, τα 4 ευρώ έσοδα που έχει το σύστημα, από την αξιοποίηση των αποθεματικών, με όλα αυτά που είπατε και ξέρουμε όλοι, έχει έσοδα μόνο 9 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Επομένως, εάν με αυτούς τους όρους συνεχίσουμε στο μέλλον και διαχειριζόμαστε τους πόρους, τότε θα συμβούν όλα αυτά. Εμείς αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε, μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, υπολογίζω να έχει τελειώσει, μία αναλογιστική μελέτη 2013-2050 του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, υπολογίζοντας το προσδόκιμο ζωής, οι μεταβλητές που εξετάζουμε, προσδόκιμο ζωής, γύρανση του πληθυσμού, ανεργία και μείωση των μισθών, και αυτό το οποίο μας δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτό με τα 9 λεπτά που είπατε πριν, γιατί έχω κολλήσει εγώ εκεί τώρα και βράζω, περιλαμβάνει και το PSI? Όχι, δεν το περιλαμβάνει το PSI. Γιατί είχε γίνει πριν από το PSI η μελέτη. Δεν υπάρχουν τα 9 λεπτά. Πιθανό να είναι 7 ή 8. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να πάρουμε κάποια θεμελιώδη διδάγματα και να συμπεριφερθούμε πλέον, όπως και στην οικονομία, το ίδιο και στην κοινωνική πολιτική, με μη συμβατικά μέτρα. Δηλαδή, με τελείως διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτικές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτό που σας λέω τώρα, και όταν θα ανακοινώσουμε αυτή τη μελέτη και δει κανείς ότι σε μερικούς μήνες, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το αποτέλεσμα, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι, δηλαδή και το επιστημονικό δυναμικό, αλλά κυρίως το κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι η Βουλή, το πολιτικό σύστημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως είναι ότι τα αποθεματικά της γενιάς του έχουν εξανεμιστεί. Μάλιστα. Οι συντάξεις τώρα παίρνονται με τις εισφορές που δίνονται. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι στο σύστημα. Επομένως, το σύστημα για τις επόμενες γενιές, για να μην συμβούν όλα αυτά που είπατε, πρέπει να δημιουργήσει μαξιλαράκι. Και πρέπει να σκεφτούμε σε συνθήκες κρίσης, που είναι πολύ δύσκολο,
Αλλά πρέπει να σπάσουμε το κεφάλι μας και εμείς σαν αναλυτές και επιστήμονες, αλλά και οι πολιτικοί να βρούμε λύσεις για το πώς θα δημιουργήσουμε για το μέλλον. Εδώ ακούω ότι και ορισμένοι από τους πόρους που σήμερα έχουν τα ταμεία πάνε και αυτοί να εξαφανιστούν. Φόροι υπερτρίτων κλπ. Ακριβώς. Πάμε και στον κύριο Στρατούλη να έχουμε και το δικό του σχόλιο για το ίδιο θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε, το ασφαλιστικό σύστημα είχε μεγάλα προβλήματα που το αφαιρούσαν από θεματικά και πόρους, κυρίως με τη λαιλασία των αποθεματικών από την ΝΑΤΟ και κατάθεση για 30-40 χρόνια, με τα δομημένα ομόλογα και με εισφοροδιαφυγή και με μια σειρά τρόπους. Δυστυχώς, στα 4 χρόνια των μνημονίων μεγάλωσαν οι τρύπες από τις οποίες έφευγαν πόροι της κοινωνικής ασφάλισης. Οι πολύ